Και το θέμα με τα άλλα προαπαιτούμενα. Θέλω να πω κάτι, κύριε Μάλλη, όμως για αυτό το θέμα. Πρώτα απ' όλα, το θέμα της ΔΕΗ δεν είναι καθαρά θέμα των εργαζομένων της ΔΕΗ. Και αυτό που λέει η κυβέρνηση ότι θα αφορά αυτούς που θα δουλεύουν μετά από 5 χρόνια, δηλαδή η προσπάθεια να τους διασπάσει και να κάνει τους παλιούς να κερδίσουν, να πουλήσουν τους καινούριους, πάσχει και ηθικά, αλλά δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Το δεύτερο είναι ότι μόλις πρόσφατα, πριν από 1-2 μήνες, είχαμε μια αντίστοιχη περίπτωση στην Τουρκία. Θα θυμόμαστε όλοι το ανθρακοριχείο, το οποίο ιδιωτικοποιήθηκε, έπεσε στο 1/5 το κόστος και το μεροκάματο και μετά σκοτώθηκαν 500 άνθρωποι. Το τρίτο είναι ότι θυμόμαστε ότι πέρυσι το καλοκαίρι, ακριβώς πάνω στο πικ του τουρισμού, έσκασε το εργοστάσιο της ΔΕΗ στην Σαντορίνη. Θυμάστε τότε και στις εκπομπές της διοίκησής σας τι γινόταν. Παρ' όλα αυτά ξημέρωσε την επόμενη μέρα ο ήλιος. Δεν καταστράφηκε το σύμπαν. Φυσικά κανένας δεν θέλει λεπτό, κακάο, Γιώργο, αλλά τίποτα δεν είναι σύγκριση, Γιώργο, ώστε να γίνονται... Σύγκριση... Μισό λεπτό, αλλά καταστράφηκαν επιχειρηματίες, έχασαν ένα μεγάλο κομμάτι του τζίρου τους, ναι. Και μπορούν να σου το πούνε σαν τωρινή αυτό. Υπήρξε πρόβλημα. Ναι. Δεν είναι ότι ξημέρωσε ο ήλιος. Ξημέρωσε άσχημα για κάποιους. Το θυμόμαστε και το αναφέρουμε και βλέπουμε ότι από ούτε η διοίκηση στη ΔΕΗ άλλαξε ούτε τίποτα. Και αν η σύγκριση για το ότι δεν συνέβη κάτι, βρε Γιώργο, στη Σαντορίνη, ωραία, να μην έχουμε ρε πασταλισία. Όχι, συνέβη, μα ίσα το φέρνω ως παράδειγμα. Μα το φέρω ως παράδειγμα ακριβώς επειδή συνέβη και δεν έγινε και τίποτα και δεν τιμωρήθηκε κανένας, ούτε επιστρατεύτηκε κανένας, ούτε σε τίποτα. Όλοι άδικο, λέγανε βέβαια, εντάξει, εντάξει, θα φτιάξει και τα λοιπά. Δεν είχαμε κάποιες συνέπειες για κάποιους ανθρώπους γι' αυτό. 4 μέρες είχε μείνει η Σαντορίνη. Οι μόνες συνέπειες ήταν για αυτούς είχε που πάει το μισό υπουργικό συμβούλιο στη Σαντορίνη για να λύσει το θέμα και τελικά δεν είχε λυθεί το θέμα. Πέρασαν 4 μέρες. Να πρέπει να πάμε. Δεν ξεχνούμε ότι η ΔΕΗ είναι μέσα, είναι μια επιχείρηση καταχρεοκοπημένη. Με 7 δις, η οποία δεν, έχει, η οποία δεν μπορεί να κάνει καμία επένδυση. Πρέπει να πάμε σε να πάει ρεύμα στα νησιά. Πρέπει λοιπόν να γίνουν αυτές οι επενδύσεις που δεν έγιναν τα 20 τελευταία χρόνια για να μπορέσουν τα νησιά να είναι αυτονομημένα με επάρκεια στο ηλεκτρικό ρεύμα. Και να μην χρειάζεται να γίνει ένα τέτοιο τύπο ατύχημα προκειμένου να πέσει το ρεύμα για 4 μέρες ή για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Αλλά σύντομα θέλω να πάμε στην επενδυτική. Μισό λεπτό, τα χρήματα που θα δώσει.